δημιουργήσαμε τη Μονουμέντα το 2006, με σκοπό να συμβάλλουμε στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των μνημείων όλων των περιόδων. Αμέσως βρεθήκαμε αντιμέτωποι με το πρόβλημα των κατεδαφίσεων των παλιών κτηρίων. Αναζητώντας να βρούμε πού είναι αυτό το κτίριο, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει ένα μητρό, ένας κατάλογος. Έτσι μας ήρθε η ιδέα να καταγράψουμε όλα τα κτίρια της Αθήνας που κτίστηκαν πριν από το 1940. Και ήταν μια μάλλον περίεργη ιδέα, γιατί αυτές οι μεγάλες διαδικασίες της καταγραφής και της δημιουργίας αποθετηρίων πληροφορίας σχετικά με τα μνημεία είναι μια δράση, μια δραστηριότητα που την κάνει η διοίκηση, που την κάνει το κράτος. Και αυτό γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα. Και ελείψη αυτού του καταλόγου, αποφασίσαμε να την κάνει Μονουμέντα. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει, δηλαδή μέχρι τώρα υπήρχαν πάρα πολλές καταγραφές, οι οποίες όμως ήταν περιορισμένες, είτε γεωγραφικά είτε θεματικά. Δηλαδή αφορούσαν μια μικρή περιοχή της Αθήνας ή είχαν ένα ιδιαίτερο θέμα, ας πούμε, τις πολυκατοικίες του 30. Εμείς αποφασίσαμε να καταγράψουμε κάθε κτίριο που σώζεται στην Αθήνα και χτίστηκε πριν τον πόλεμο, ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική του αξία, την ιστορική του αξία, ανεξάρτητα από το βαθμό αλλίωσης που μπορεί να έχει υποστεί ή την κατάσταση διατήρησης. Έτσι καταγράψαμε ερείπια, καταγράψαμε κτίρια πολύ αλλοιωμένα, είτε με προσθήκες ορόφων, είτε με επεκτάσεις ή αλλίωση των μορφολογικών στοιχείων. Και καταγράψαμε και πολλά κτίρια τα οποία ήταν λαϊκά, έτσι, ταπεινά, λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα οποία δεν είχαν καλλιτεχνική αξία, βεβαίως. Για πάρα πολλά από αυτά δεν έχουμε κανένα στοιχείο ιστορικό. Θεωρούμε όμως ότι είναι μέρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Το βασικό είναι ότι αρχίσαμε και παίρναμε προφορικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων και αποκαλύφθηκε μια άλλη Αθήνα, ένας άλλος τόπος, γεμάτος αναμνήσεις, συναισθήματα και μια πόλη με ανθρωπιά, που ενώ σου δίνει την αντίθετη εντύπωση λόγω των πολλών κτιρίων, των ψηλών κτιρίων, των πολλών ανθρώπων, κάθε γειτονιά ήταν πάρα πολύ ανθρώπινη. Και το πολύ εντυπωσιακό είναι ότι κάθε γειτονιά ήταν διαφορετική. Αν μου ζητούσαν να περιγράψω με κάποιες λέξεις κλειδιά, ας πούμε, τι σήμαινε για μένα το πρόγραμμα καταγραφής, αυτές που θα επέλεγα θα ήταν τοπική κοινωνία, συσχέτιση με την τοπική κοινωνία, πέρα δηλαδή από το αυτονόητο της καταγραφής των κτιρίων, η καταγραφή της αστικής μνήμης και κυρίως πάνω απ' όλα συμμετοχή. Ένα μεγάλο πλήθος εθελοντών και εθελοντριών συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα και η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική και διαμόρφωνε και το ίδιο το πρόγραμμα στην εξέλιξή του. Πάρα πολλοί και πάρα πολλές ανταποκρίθηκαν, διαφορετικής ηλικίας, ενδιαφερόντων, με διαφορετικές επαγγελματικές ιδιότητες, αλλά πάρα πολλοί και από αυτούς για να εμπλουτίσουν την καθημερινότητά τους με τη γνώση της αστικής αρχιτεκτονικής. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει σαν στόχο την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Κυρίως όμως ασχολείται με την διάσωση, την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, του τοπίου και μάλιστα της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που κινδυνεύει περισσότερο, δηλαδή ο 19ος και 20ος αιώνας. Έχουμε προσπαθήσει να σώσουμε αρκετά κτίρια που ήταν σε κίνδυνο. Έχουμε καταγράψει πάνω από 10.600 στην Αθήνα. Έχουμε κάνει εκατοντάδες εκπαιδευτικά προγράμματα, πολλές ξεναγήσεις. Γενικά προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον κόσμο και να αρχίσει ο κόσμος να βλέπει αυτό που τον περιβάλλει, αλλά και να θέλει να το σώσει. Η απόφαση αυτή το να καταγράψουμε όλα τα κτίρια που σώζονται στην Αθήνα πριν τον πόλεμο αύξησε κατά πολύ το βαθμό δυσκολίας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε την έρευνα μέσα από αρχαιακές και βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν ανεπαρκείς, και έπρεπε να κάνουμε πρωτογενή έρευνα επί τόπου. Έτσι, συγκροτώντας μικρές ομάδες, σαρώσαμε κυριολεκτικά όλη την Αθήνα,
διενεργώντας πάνω από 1.000-1.500 αυτοψίες. Σε κάθε αυτοψία, μία μικρή ομάδα αναλάμβανε μία μικρή περιοχή, λίγων οικοδομικών τετραγώνων, την οποία έπρεπε να περπατήσει, να εντοπίσει τα κτίρια και να τα καταγράψει. Η καταγραφή περιλάμβανε και τη φωτογράφησή τους εξωτερικά, αν ήταν εφικτό και εσωτερικά, και τη συμπλήρωση ενός απογραφικού δελτίου με κάποιες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του κτιρίου, τα μορφολογικά, τα τυπολογικά, τα κατασκευαστικά και όσες πληροφορίες μπορούσε κάποιος να βρει, ενδεχομένως μιλώντας με κάποιον ένικο του κτιρίου. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου που ακολουθήσαμε, της επιτόπιας καταγραφής, γιατί είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε πάρα πολύ κόσμο για την καταγραφή και να συλλέξουμε πληροφορίες, προφορικές μαρτυρίες, αντικείμενα τεκμηρίωσης, συμβόλαια, οικοδομικές άδειες, παλιές φωτογραφίες, οι οποίες ήταν πολύτιμες βέβαια για την τεκμηρίωση της έρευνάς μας και κυρίως και για κτίρια που είχαν ήδη κατεδαφιστεί. Ανάμεσα στις προκλήσεις που υπήρχαν για τη δημιουργία αυτού του καταλόγου ήταν και η ψηφιακή τεκμηρίωση του υλικού. Όχι μόνο σε σχέση με την οργάνωσή της για τα κτίρια, πώς θα ταξινομηθούν, πώς θα μπουν μέσα σε μια βάση δεδομένων, αλλά και σε σχετισμό με τις ανθρώπινες ιστορίες που ενοικούν αυτά τα κτίρια και γενικά ολόκληρη την πόλη. Εκεί έπρεπε να πάρουμε κάποιες στρατηγικές αποφάσεις σε σχέση με το πώς θα δομηθεί αυτή η πληροφορία και κυρίως πώς θα γίνει προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Για να το κάνουμε αυτό, επιλέξαμε μια ανοιχτότερη προσέγγιση στη διαμόρφωση της πληροφορίας. Επομένως, ο καθένας μπορεί να μπει, να δει και να σχολιάσει αυτή την πληροφορία. Με αυτόν τον τρόπο την κάνουμε ανοιχτή και δυναμική. Επομένως, ο καθένας μπορεί να προσφέρει ένα κομματάκι από τη δικιά του εμπειρία, είτε αυτό είναι μια φωτογραφία ή μια μνήμη για ένα κτίριο ή για την πόλη, προσθέτοντας έτσι ένα μικρό κομματάκι στο παζλ της προφορικής ιστορίας των κτιρίων της πόλης. Άρα ήρθε μια κυρία την άλλη μέρα και μας λέει απέναντι από το σπίτι σας πιάσαν το πλουμίδι. Δεν το πήραμε είδηση, γιατί αυτά βέβαια δεν ανακοινώνονται. Η πρώτη πολυκατοικία που έγινε στο Κολονό είναι στην παιδική χαρά ακριβώς απέναντι. Το έγινε το 61-62. Εδώ δεν υπήρχε αντιπαροχή. Ο καθένας το φτιάχνει μόνος. Για αυλή που μέναμε εμείς, ο Μαντρότυπος ήταν όλο πολεμίστρες. Από εκεί βγάζανε και πολεμάγανε και κάναν το σταυρό τους να τους δώσει δύναμη. Και έμεινε Αγία Δύναμη, ενώ είναι το γενέθλιο της Παναγίας. Το 38 έχτισε αυτό το σπίτι εδώ. Και έφευγα από εδώ και πήγαινα εκεί να παίξω, γιατί εκεί υπήρχαν οι φίλες μου. Και θυμάμαι πάρα πολύ ωραία παιχνίδια που έκανα. Τι παίζετε? Την Μπερλίνα. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του προγράμματος ήταν η προσπάθεια να ανακαλύψουμε τις ιστορίες που μπορεί να κρύβει ένα κτίριο ή να τις φανταστούμε. Μέσα και από την επικοινωνία με τους ανθρώπους που μπορεί να συναντήσεις στη γειτονιά ή τους κατοίκους των κτιρίων που θα σου δώσουν αρχεία ή φωτογραφίες, μπορείς σιγά σιγά να χτίσεις και τη δικιά σου άποψη για την πόλη και να αποκτήσεις νέους συναισθηματικούς δεσμούς μαζί της. Συναισθήματα αναπτύχθηκαν βέβαια και με τους ανθρώπους του προγράμματος, γιατί ήταν μια διαδικασία πολύ φιλική, πολύ ελεύθερη. Ο καθένας είχε να συνεισφέρει με το δικό του τρόπο, το δικό του κομμάτι. Η προσπάθεια να ανακαλύψεις την ιστορία μέσα από ένα ερυπωμένο, ένα ξεχασμένο κτίριο, γίνεται κομμάτι του εαυτού σου πλέον και του τρόπου με τον οποίο περπατάς και κοιτάς την πόλη. Είχαμε την τύχη να βρούμε και να αγοράσουμε από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κάποιες αεροφωτογραφίες του 1940 που κάλυπταν όλη την Αθήνα σε πολύ καλή ανάλυση. Και έτσι, συγκρίνοντας τις αεροφωτογραφίες του 40 με τις σημερινές, μπορούσαμε να διαπιστώσουμε αν ένα κτίριο είχε κτιστεί το 40 ή όχι. Στο χάρτη της εφαρμογής μπορεί κανείς να περιηγηθεί στην Αθήνα και να δει όλα τα καταγεγραμμένα κτίρια,
ή μπορεί να κάνει αναζήτηση κάποιου συγκεκριμένου κτηρίου με βάση κάποια κριτήρια που έχουμε θέσει εδώ ως προς τη θέση του, τη χρήση του, τη χρονολόγησή του και κάποια κατασκευαστικά ή μορφολογικά στοιχεία του κτηρίου. Κτίρια συναντάς παντού και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Θα βρεθείς στους αμπελόκηπους, εκεί που περπατάς ξαφνικά θα βρεθείς σε ένα πολύ ενδιαφέρον κτίριο της δεκαετίας του 30. Περπατάς στην 5η δημοτική κοινότητα, στη γειτονιά Κυπριάδη, τότε θα δεις ότι βρίσκεσαι ξαφνικά σε αυτά τα μικρά αρχοντικά που είναι στην περιοχή στα Άνω Πατήσια, που είναι σαν μικρές βιλίτσες με τους κήπους τους, με αυτή τη χαρακτηριστική όχρα, το κίτρινο χρώμα και τα κεραμίδια. Σε κάθε γειτονιά της Αθήνας συμβαίνει αυτό. Όσο γνωρίζεις, αγαπάς, δηλαδή το νιώθεις αυτό, όταν μαθαίνεις ότι αυτό το κτίριο χτίστηκε το 1925, το έκανε ο τάδε αρχιτέκτονας, έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Όλο αυτό σε κάνει να γίνεσαι, είναι σαν τον φίλο. Όσο τον γνωρίζεις, τόσο εξοικειώνεσαι μαζί του, τόσο τον αγαπάς. Έτσι είναι και με τα κτίρια και νιώθεις ότι γίνεσαι φίλος και αυτό το συνέστημα της φιλίας, της οικειότητας, το νιώθεις στην πόλη. Και βέβαια είναι το κομμάτι της ποιότητας της ζωής. Σου προσφέρουν μια καλαισθησία, που αυτή η καλαισθησία ομορφαίνει τη ζωή μας. Νιώθω περήφανος γιατί είναι μια πολύ σημαντική δουλειά. Θεωρούμε ότι είναι μια παρακαταθήκη για τους επόμενους μελετητές. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά του να περπατά κανείς στον δρόμο και να γνωρίζει ανθρώπους άλλους που ενδιαφέρονται για την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Και βέβαια να μάθει πολλά πράγματα, επειδή είμαι αρχιτέκτονας, για την αρχιτεκτονική εκείνης της περίοδου. Μέσα από όλη αυτή την καταγραφή και την τεκμηρίωση των στοιχείων. Όλο αυτό μου έδωσε ένα αίσθημα ικανοποίησης ότι προσέφερα κάτι, ας πούμε, για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Γεννήθηκε η ιδέα της καταγραφής. Καταγραφής ενός πολύ μεγάλου αριθμού κτηρίων. Η θέληση μας υπήρχε, ήμασταν πολύ, πολύ ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Ξεκινήσαμε να το κάνουμε και πιλωτικά, χωρίς καμία βοήθεια. Αλλά δεν θα γινότανε αν δεν είχε την υποστήριξη, την οικονομική, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το όραμά μας, αν θέλετε, απέκτησε, στηρίχτηκε για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και δεν ήταν μόνο η οικονομική στήριξη, ήταν κυρίως ότι αγκάλιασε όλη αυτή την προσπάθεια και συνεχίστηκε και είχε αυτό το αποτέλεσμα.